Έχουν το θάρρο και το κουράγιο να ανοίξουν το στόμα του και να μιλήσουν για την κακοποίησή του, κι όμω λόγω των διαδικασιών που ακολουθούν και τη ψυχική επιβάρυνση που δέχονται, συχνά ή αποσύρουν τι καταγγελίε του ή μετανιώνουν για την ειλικρίνειά του. Ο λόγο για την κακοποίηση ανηλίκων, που σε επίπεδο διαχείριση των διαδικασιών από την πλευρά τη ελληνική πολιτεία και των οργάνων τη, εντοπίζει, όπω λένε οι επιστήμονε, πολλά κενά και πολλά παράδοξα. Πραγματικά είναι ένα καυκικό σκηνικό που ένα παιδί το οποίο κακοποιήθηκε στα 7 του χρόνια αποκαλύπτει, αν αποκαλύψει, στα 15 του, ταλαιπωρείται σε τροματικέ διαδικασίε μέχρι τα 19 του και τελειστική υπόθεση στα 22. Η έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί τα ελληνικά δεδομένα είναι πολύ λίγα μέχρι στιγμή, ε, μα δείχνουν ότι τα περισσότερα παιδιά μετανιώνουν. Πολλά από τα παιδιά που καταγγέλουν κακοποίηση καλούνται από 3, 4 μέχρι και 13 φορέ να μιλήσουν κάθε φορά και σε άλλο ειδικό που κανείς δεν γνωρίζει αν μπορεί ή όχι να διασφαλίσει ένα περιβάλλον οικειότητα στο παιδί, το οποίο συχνά στη χώρα μας θεωρείται ότι μέσα από αυτές τις πρακτικές και την καθυστέρηση κακοποιείται ψυχικά εκ νέου. Τα παιδιά αυτά περνάνε πραγματικά από τους κύκλοπες και τους λεστριγόνες, από τις συμπληγάδες πέτρες, γιατί χρειάζεται να μιλήσουν παρά τις αντίθετες προβλέψεις του νομοθέτη, ήδη ε, από το 2017, ε, σε δεκάδες επαγγελματίε προανακριτικοί υπάλληλοι, ο κ. Ανακριτή, εισαγγελεί, παραγωγόμενε, τεχνικοί σύμβουλοι, λετροδικαστέ, κοινωνικοί λειτουργοί και ό,τι άλλο θέλετε. για να έρθει ενό βορρά μετά στα μίντια, όπου η απογύμνωση, ο κατακαιρματισμό, η πλήρη απαξίωση. κουραστήκαμε να μιλάμε για δευτερογενή θυματοποίηση. Από τρει μέχρι δεκατρει φορέ. Από διαφορετικού επαγγελματίε σε διαφορετικά πλαίσια. Ε... Θα καταθέσει στον αστυνομικό, στον εισαγγελέα, μπορεί στον ανακριτή, μπορεί να καταθέσει σε δίκη. Δεν έχουμε τα μέσα πολλέ φορέ να καταγραφεί οπτικοακουστικά η κατάθεση του παιδιού και να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο. Μια δύσκολη πορεία διαδικασιών και η έλλειψη μονάδων φιλοξενία για τα παιδιά που κατηγγέλουν αποτελούν το κομβικό και δραματικό πλαίσιο που διαμορφώνει μια σκληρή πραγματικότητα. είναι μια προδοσία από κάθε πλευρά. Ε, μια έλλειψη εμπιστοσύνη στου θεσμού, μια έλλειψη εμπιστοσύνη στο δίκαιο και δημιουργείται και μια γενικότερη ασφάλεια δικαίου. Σα λέω, το σύνθημα πια είναι το μη Μι μιλά, όχι το μιλά. Οι έρευνε μα δείχνουν ότι η κακοποίηση από το σύστημα ποινική δικαιοσύνη και όλου του εμπλεκόμενου φορεί είναι η ίδια σε επίπεδο επιπτώσεων με την ίδια τη σεξουαλική κακοποίηση. Σε ημερίδα που έγινε από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων, εκείνο που επισημάνθηκε είναι η ανάγκη του πλαισίου εντό του οποίου τα παιδιά θα οθούνται να μιλούν και όχι να σιωπούν. Εμείς πρέπει να ψαχνόμαστε πάντα, γιατί πάντα πρέπει να βρούμε διάβλους επικοινωνίες με μεγάλους και μικρούς. Αυτή τη φορά είναι τα παιδιά τα οποία συνήθως δεν έχουν φωνή.